Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο, ένα στούντιο που ονομάζεται Incognito, παρέα με τους αγαπημένους 48 ώρες. Ένα πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο συγκρότημα. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα. Γιατί ιδιαίτερο? Ιδιαίτερο σε μένα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα μιλάω για μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, παιδιά? Όλα καλά. Πρόβες. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, που είμαστε κοντά σας, που έχουμε την τιμή να μιλήσουμε. Και είμαστε σε ένα χώρο δικό σας, όταν λέω δικό σας, δηλαδή περνάτε πολλές ώρες εδώ, γράφετε τραγούδια σας, θέλετε να μας τα πείτε λίγο εσείς? Βασικά εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μας, είμαστε πάρα πολλές ώρες σε αυτόν τον χώρο, πρόβες για τον εκπομπή του Πέτρου που βγάζουμε γύρω στα 25 κομμάτια φέτος, λόγω ότι είναι τρεις εκπομπές κάθε εβδομάδα. Έχουμε πολλή δουλειά εδώ, δηλαδή Δευτέρες, Τρίτες τρώμε σίγουρα εδώ. Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακα και κάποιες άλλες Πέμπτες είμαστε. Κυρνάμε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Παντού. Ναι, εδώ επίσης ετοιμάζουμε το καινούργιο μας υλικό. Κάνουμε πράγματα. Πότε αναμένουμε το νέο μας υλικό? Μέσα στον επόμενο μήνα, λογικά θα έχει βγει. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω και εδώ τα υπόλοιπα παιδιά. Συνεργασία σας με τον κύριο Κωστόπουλο. Με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο, τον αγαπημένο μας Πέτρο. Ναι. Γιατί είναι 3 χρόνια πλέον, οπότε νομίζω ότι εφόσον είμαστε 3 χρόνια μαζί, κάτι καλό γίνεται εκεί. Κάτι πολύ καλό, που αυτό το βλέπουμε και εμείς, που μπαίνετε μάλλον μέσα στα σπίτια μας και περνάμε πολύ καλά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες τώρα, να μπαίνεις μέσα στο σπίτι του άλλου. Αυτό το έχετε καταφέρει εσείς. Και πρέπει να το σέβεσαι αυτό το πράγμα ανάλογα. Το να είσαι μέσα στο σαλόνι του κάθε εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα. Σωστό. Βαγγέλης, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Ναι, μέχρι τώρα ναι. Να μας πεις 2 λόγια γενικά για τις 48 ώρες. Εγώ καταρχήν πρώτη μου συνάντηση ήταν στο τηλεπαιχνίδι. Όταν σας είδα, γιατί ήμουνα και εκεί. Στο X-Factor. Στο X-Factor. Να μιλήσουμε λίγο για το ξεκίνημα. Το X-Factor έγινε το 2009. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2003. Οπότε μιλάμε για 6 χρόνια, τα οποία αυτά 6 χρόνια σχηματίσανε αυτό που φάνηκε στο X-Factor. Δηλαδή, σχηματίσανε τον ήχο και την νοοτροπία αυτού του συγκροτήματος, που όταν ουσιαστικά γεννήθηκε, μέσα σε 48 ώρες γεννήθηκε ένα συγκρότημα. Και γι' αυτό πήρε και, γι' αυτό και η ονομασία. Ακριβώς, γι' αυτό πήρε το όνομα, από μια προθεσμία που είχαμε. Έπρεπε να προετοιμαστούμε μέσα σε 2 μέρες για να παίξουμε την πρώτη μας συναυλία. Γνωριστήκαμε μέσα από ένα οδείο. Συμμαθητές ήμασταν σε οδείο, ακριβώς. Και ξεκίνησε όλο αυτό το. Και ξεκίνησε αυτό. Η νοοτροπία ήταν ότι θα πρέπει, ότι θέλαμε, νιώθαμε εμείς ότι υπήρχε ένα κενό από ένα συγκρότημα το οποίο θα έπαιζε τη μουσική που θέλαμε όλοι να ακούμε σε ένα πάρτι. Δηλαδή, μουσική, εντάξει, κυρίως ξένη, γιατί εμάς το γούστο μας ήταν και είχαμε μεγαλώσει με ξένη μουσική, ακριβώς, με αμερικάνικη και αγγλική μουσική. Να δημιουργηθεί μια μπάντα η οποία θα έπαιζε μουσική. Η οποία θα μπορούσε να είναι παιγμένη από ένα DJ, απλά παιγμένη ζωντανά από ένα συγκρότημα. Το οποίο αυτό
Το κάναμε ως πείραμα, είδαμε ότι πέτυχε πάρα πολύ. Καταρχήν είναι ένα πράγμα που το κάνετε με πολύ όρεξη. Και αυτό βγαίνει πολύ θετικό έξω στον κόσμο. Ναι, το έχουμε, ναι, όντως. Εμείς το ζούμε και το νιώθουμε. Αυτό, είναι πολύ ωραίο. Αυτή είναι η γενική άποψη για το πώς βγαίνει τελικά αυτό το πράγμα έξω. Βγαίνει, βγαίνει. Βέβαια, εσείς δεν το γνωρίζετε όπως λέτε. Το γνωρίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να είμαστε τεχνικοί. Σωστό. Εμείς πάντως περνάμε καλά, έτσι. Και εμείς που σας ακούμε. Δηλαδή, τώρα του live περνάμε καλά, αυτό βγαίνει και από εκεί πέρα. Σωστό. Υπάρχει το παιχνίδι με τον κόσμο. Η συνέχεια μετά. Πάνω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι η νοοτροπία είναι σκληρή δουλειά στην πρόβα. Έτσι ώστε αυτό που προετοιμάζεις να είναι τόσο καλά προετοιμασμένο που να μην χρειάζεται να σκέφτεσαι επάνω στη συναυλία. Γιατί έτσι περνάς καλύτερα. Να είσαι, να βγαίνεις με τόση μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί είσαι τόσο καλά προετοιμασμένος, που βγαίνεις και ουσιαστικά χορεύεις και τραγουδάς, ας πούμε, αλλά πιο σκηνοθετημένα, ας πούμε, και πιο δουλεμένα. Αυτό το πράγμα όντως, όταν υπάρχει μια παρέα που το κάνει απάνω, περνάει. Περνάει προς τα κάτω, ας πούμε, και επεκτείνεται αυτό που λέμε παρέα. Στο τέλος γίνεται παρέα όλος ο κόσμος που είναι μαζί μας. Φτιαγμένοι είμαστε για το live ουσιαστικά και ευγεννημένοι και από το live. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι είμαστε τυχεροί και υπάρχει, ας πούμε, μπορείς, ας πούμε, και υπήρχε τηλεόραση και το βγάλαμε προς τα έξω σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Ναι, αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα. Έχει δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια. Ακριβώς, σίγουρα. Ένα τεράστιο εργαλείο. Επικίνδυνο πολύ, αλλά και πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω ως ένα πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Άμα δεν ξέρεις να το χειριστείς, θα σκοτωθείς. Οπότε υπάρχει και ένα φρένο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, πρέπει. Διακόπτεται πολύ, πολύ σκληρή δουλειά πριν βγεις. Πριν είναι απλά τα πράγματα, η προετοιμασία όλα. Και μιλάμε και χρόνια. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης είναι πολύ σημαντικό. Ότι 6 χρόνια εμείς παίζαμε, ήμασταν πολύ ενεργοί. Και όταν πήγαμε στο παιχνίδι εκεί, στο εξωτερικό. Ήταν ξαφνικό. Βασικά, κάναμε αυτό που κάναμε και πριν. Όπως αυτό που λέει ότι δουλεύουμε πολύ στις πρόβες μας και στο live απλά περνάμε καλά. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα. Ο Βαγγέλης, γιατί όλοι. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός με τον εαυτό του, αλλά. Όλοι μας λένε τι ενέργεια έχει ο Βαγγέλης, τι ενέργεια έχει ο Φίλιππος, η μπάντα. Αυτό ουσιαστικά γίνεται γιατί είναι σίγουρος για το. Δηλαδή έχει κάνει τις πρόβες που πρέπει να γίνουν και απλά περνάει καλά μαζί με τον κόσμο. Και αυτό εισπράττουμε εμείς. Αυτό εισπράττεται εσείς στα live. Γιατί στην τηλεόραση δεν το εισπράττεται ακριβώς. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στην εκπομπή είναι για άλλους καλό, για άλλους δεν είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στα live. Ναι, αυτό είναι αυτό. Η ενέργεια δεν είναι. Δηλαδή στα live είναι. Επί χίλια. Αυτό δηλαδή. Πηγαίνουμε κάπου σε ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε ξαναπαίξει. Παίρνω πάσα από αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι μας δίνει την ευκαιρία η τηλεόραση να παίξουμε σε μέρη που δεν μας έχουν ξαναδεί, ας πούμε. Όπως και την Κάλυμνο. Όπως και την Κάλυμνο, ακριβώς. Πηγαίνουμε και μας έχουν δει στην εκπομπή του Κωστόπουλου. Στην εκπομπή του Κωστόπουλου κάνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πολύ ευτυχισμένος είναι που το κάνουμε καλά και έχει επιτυχία και όλοι μας λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αυτό σε σχέση με τη συναυλία. Όπου εκεί πέρα παίζει μπάλα μόνο σου. Γιατί εκεί πέρα κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, 40 δευτερόλεπτα, παίζει ένα κομμάτι το οποίο ένα κομμάτι και τελειώνει εκεί. Ναι. Ωραίο αυτό, αλλά στη συναυλία είναι άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό. Εμείς στη συναυλία τη λέμε πόλεμο. Είναι. Οπότε να φανταστούμε ότι είναι ένα πανικό πάνω. Είναι πανικός, ναι, ναι. Στην πίστα. Τα κομμάτια παίζονται σε μεγάλες ενότητες και είναι σε νοοτροπία ακριβώς όπως λέμε πάρτι, δεν υπάρχει σταματημός. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες ενότητες τραγουδιών από 6-7 τραγούδια περίπου. Που παίζονται μαζί ακριβώς για να χορέψει και να τραγουδήσει ο κόσμος μαζί μας. Αυτό ακριβώς. Και οπότε, έτσι είναι, γι' αυτό και είναι ένα πρόγραμμα μεγάλης έντασης. Δυνατής έντασης. Μεγάλης έντασης. Ακριβώς. Οπότε βγήκαμε από το παιχνίδι. Συνεργασίες μετά. Εγώ σας έχω δει με τη Δέσποινα Βανδύ. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Εμείς συνεργάσαμε πριν το παιχνίδι. Ήμασταν με τον Χρήστο Δάντη πριν. Με τον Χρήστο το Δάντη. Απλά είπα, ας πούμε, Δέσποινα Βανδύ, γιατί το θεώρησα εγώ μια πολύ δυνατή συνεργασία. Γιατί ήμουν εκεί, το έζησα. Και σε πολύ ωραίο μαγαζί, γελάς. Σε πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραίο μαγαζί. Κόνσεπτ. Όλο το σκηνικό. Είχαμε μια ψυχή συνεργασία με τη Δέσποινα. Η Δέσποινα, εκτός από πολύ καλή επαγγελματία, είναι και πολύ εντάξει εντός από τον άνθρωπο. Είναι πολύ εντάξει. Δηλαδή δίνει χώρο, δίνει, κάναμε μαζί πράγματα, ερχόταν εδώ συνέχεια, κάναμε πρόβες, πολύ απλή, πολύ, δηλαδή ναι, ήταν σούπερ. Λίτη, έτσι είναι και στην καθημερινότητα. Ναι, ακριβώς. Άλλες συνεργασίες που σας έχουν μείνει. Με τον Νότι, ο οποίος και είναι και κόος ο άνθρωπος. Και ναι, τον είδαμε και το καλοκαίρι στην πατρίδα του. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
βγήκε, εξέφρασε άποψη για τα παιδιά που βγαίνουν από τα reality, για τα talent show. Σωστό. Και μετά, όταν συνεργάστηκε μαζί μας, είπαν καλά, αυτοί βγήκαν από το X-Factor. Πώς τους πήρες και λέει. Και τους έχεις μαζί. Ναι, λέει ότι, κοίταξε να δεις, το X-Factor τα παιδιά, ας πούμε, πήγαν εκεί πέρα για να γίνουν γνωστοί, να παίξουν μουσική. Δηλαδή, και υπήρχαν και πριν από το X-Factor και ήταν και πολύ καλοί και πριν το X-Factor. Εγώ απλά μου έδωσε τη δυνατότητα να τους μάθω το X-Factor. Δεν είναι ότι τους έφτιαξε, ας πούμε, τους έκανε κάτι τέτοιο. Σωστό. Επίσης, ο Νότης εκτιμά πολύ όσους ανθρώπους δουλεύουν. Και, ακόμα, και αγωνίζονται. Και αγωνίζονται και δουλεύουν πραγματικά. Δηλαδή, γιατί και στον χώρο μας δυστυχώς υπάρχουν και. Πολύ ψέμα. Υπάρχει. Εντάξει. Ο Νότης, δηλαδή και η μουσική του, ο χολύπτης του, τα παιδιά που είναι στα φώτα, είναι 20 χρόνια μαζί. Γιατί δουλεύουν σκληρά. Αυτό λοιπόν εκτιμήσει και από εμάς, ότι δουλεύουμε. Δεν ξέρω αν είμαστε καλοί, δεν ξέρω αν έχουμε ταλέντο, δεν ξέρω. Αν λένε ότι έχουμε. Συνήθως δεν μας λένε ότι δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως το εκτίμησε πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι. Από όσο γνωρίζω, έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο. Τους βάζω στους top 3 επαγγελματίες. Μας έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι κάθε βράδυ έβγαινε. Καταρχήν λέει διαφορετικά τραγούδια. Κινείται τελείως το τελείως, ναι, κινείται σχεδόν και εμείς κάπως έτσι κινούμαστε στη λογική αυτή. Και δεν έκανε ποτέ λάθος. Δηλαδή ήταν σαν ένα CD πάντα. Είναι προσεκτικές οι κινήσεις που κάνει. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Μια συνεργασία που θα θέλατε. Να έχετε κάποιο στόχο. Εμείς δεν έχουμε κολλήματα. Γενικά. Και αυτό εκφράζεται και στο playlist μας που κάνουμε χαβαλέ, κάνουμε τον κόσμο. Αυτό εκφράζεται και στις συνεργασίες. Δηλαδή, μας αρέσουν να πειραματιζόμαστε, μας αρέσει. Οπότε μπορεί να μας δείτε με κάποιον λαϊκό, με κάποιον πιο έντεχνο εντός εισαγωγικών, με κάποιο ροκά. Όπως και δοκιμάζουμε και στην εκπομπή πάρα πολλά πράγματα. Πάντα στα δικά μας μέτρα και πλαίσια δοκιμάζοντας. Ουσιαστικά αυτό που λέω πάνω είναι ότι για μας σημασία έχει το τι και όχι το ποιος. Mm. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα έρθει να στηθεί κάτι πάνω σε αυτόν και σε εμάς, και αυτό το πράγμα που θα βγει να είναι πρωτότυπο και όμορφο, να είναι ωραίο. Τώρα το ποιος θα είναι αυτός. Είναι αυθεντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το αυθεντικό. Ναι. Και αυτό που δεν ξέρει και ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικό για μας, δηλαδή γιατί έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες. Κάποιες άλλες δεν έχουν γίνει. Δεν τέριαξε για κάποιους άλλους λόγους. Γιατί εμείς είχαμε την εκπομπή και ήμασταν πολύ απασχολημένοι με αυτό και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Είχαμε, για να καταλάβεις, πρόταση. Έχουμε δηλαδή, συζητάγαμε από Χριστοδουλόπουλο, που είναι κάτι πολύ ακραίο. Ναι, κάτι πολύ ακραίο. Μέχρι και πιο σημερινά dance πράγματα. Μέχρι, δηλαδή, δοκιμάζουμε πολλά πράγματα. Πάντα πάνω σε αυτό που κάνουμε εμείς. Παιδιά, αγαπημένο σας τραγούδι. Γενικός. Λοιπόν, θέλω ένα προσωπικό δικό σας και ένα γενικό. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Ένα Michael Jackson. Δηλαδή που εκφράζεται και στο playlist μας, παίζουμε αρκετά. YouTube που παίζουμε πάλι. Ένα δικό σας κομμάτι. Δικό μας κομμάτι. Δικό μας κομμάτι, ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Είναι ένα που... Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Always. Always λέγεται Coming Closer. Τώρα. Μαγειρεύουμε τους στίχους τώρα. Ωραία, βγάλαμε. Και τώρα. Ωραία, ας το κόψουμε αυτό για να μην χάνουμε. Coming closer. Ωραία, μια χαρά. Παιδιά, έχετε άποψη για την Eurovision? Για τη φετινή Eurovision λέμε τώρα ή... Γενικά για το θεσμό Eurovision και για το φετινό κομμάτι που θα πάει. Ας ξεκινήσουμε για το τώρα. Το φετινό κομμάτι θεωρώ ότι είναι μια έξυπνη ιδέα. Έχει παντρέψει το βαλκανικό στυλ με το ελληνικό, το καθαυτού ελληνικό με το μπουζούγι. Γιατί όλο το υπόλοιπο είναι βαλκανικό, αυτό που λέμε βαλκανικό που παίζει στις... θεωρώ ότι αυτή η πρόσμιξη με το μπουζούγι ίσως να κάνει κάτι. Και δεν είναι άσχημο κομμάτι. Σωστό. Όταν, δηλαδή ουσιαστικά ξεκινήσαμε, όσοι Έλληνες ασχολούμαστε με την Eurovision, ήταν... Έντονα εννοώ, έτσι. Όταν η Παπαρίζου δεν ήταν πάλι με μπουζούκι. Και όχι, με το που βγήκε στο Die For You με μπουζούκι ήταν. Το είχαν και με τρίτη. Δηλαδή μας έφερε γούρι το μπουζούκι. Πάλι παραδοσιακό. Οπότε τα παραδοσιακά. Μπορείτε να έχουμε μια καλή θέση, ίσως και την πρωτιά. Του χρόνου που θα πάμε εμείς θα βάλουμε μπαγκλαμά. Γιατί όχι, θα είναι μεγάλη μας χαρά να το ζήσουμε κι αυτό. Πολύ το ευχόμαστε, Ελλάδα. Είναι ωραίο να κάνουμε πράγματα διαφορετικά, σαν χώρα να βγάζουμε ωραία πράγματα και είναι σημαντικό. Ζούμε μια περίοδο που φροντίσανε κάποιοι συνάδελφοί σας να κάνουν δυσφήμιση. Και εσείς τα 12 εκεί πέρα ίσως το ζήσατε πολύ πιο έντονα το καλοκαίρι.
αυτά τα καλοκαίρια. Πρέπει η Ελλάδα να δείξει αυτό που πραγματικά είναι. Εμείς το ζούμε, παιδιά, στην καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Και στην Αθήνα το ζούμε, αλλά εσείς θα το ζήσατε, φαντάζομαι, το καλοκαίρι. Γιατί έγινε δυσφήμιση. Έγινε δυσφήμιση για τον τουρισμό, έχει γίνει δυσφήμιση για τη μουσική. Για όλα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, τέλος πάντων, να μην παρουσιάσουμε την αλήθεια όπως είναι. Η αλήθεια αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά και... δεν το κάνουμε ομαδικά. Εγώ νομίζω βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Αυτό ακριβώς. Παιδιά, θέλω να μου πείτε ένα χαιρετισμό για την Κάλυμνο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, έχετε μεγάλο κοινό και θα χαρούμε να σας δούμε στην Κάλυμνο με ένα κάλεσμα. Εγώ ναι, πραγματικά εύχομαι σε εμάς όλους μας, στις 48 ώρες, να την ανακαλύψουμε και να τη δούμε την Κάλυμνο, γιατί είναι ένα μέρος στο οποίο δεν μας δίνεται ευκαιρία να πάμε, είναι δύσκολο. Ακριβώς. Κάτι συζητάμε και κάποιες εμφανίσεις, μια πιο εμφανίσεις. Να έρθουμε και να γνωριστούμε και να δούμε αυτό το νησί που έχω ακούσει εξαιρετικά πράγματα. Είναι πολύ ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ για την παρέα που μας φιλοξενήσατε στο πολύ ωραίο στούντιο. Εύχομαι τα καλύτερα, ανωδικές πορείες πάντα και επιτυχίες μεγάλες για όλους. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Walk away, dance with me, I wanna run.